ο Κωνσταντίνο Πλεύρη και η Τζόρτζια Σιάκαβαρα βρέθηκαν στο πάρτι τη Ελίζα Μπεθέλετση για τα 41 τη χρόνια, το βράδυ τη Τετάρτη, 31 έβδομα. Η δημοσιογράφος και επιχειρηματία του υποδέχτηκε με χαρά και έσβησε την πενταόροφη τούρτα τη, στολισμένη με επώνυμο φάζιον. Χαρακτηριστικό είναι, ότι ο Κωνσταντίνο Πλεύρη και η Τζόρτζια Σιάκαβαρα δεν κρύβουν τον έρωτα του. Έφτασαν μαζί, κρατώντα ο ένα το χέρι του άλλου και τράβηξαν πάνω του τα φλάστων των φωτογράφων. Το ερωτευμένο ζευγάρι παραχώρησε δηλώσει στην εκπομπή Summer School και αναφέρθηκε στη σχέση του. Δεν εξηγούνται τα μυστικά του έρωτά μα. Με κάποιον άνθρωπο ή υπάρχει χημεία και επικοινωνία ή όχι ανέφερε η Τζόρτζια Σιάκαβαρα ενώ ο Κωνσταντίνος Πλεύρης δήλωσε με τη σειρά του, με τη γεωργία τσακωνόμαστε κάθε μέρα χωρί λόγο, αν τσάκωνε όσον αφορά το ενδεχόμενο η σύντροφο του να γίνει παρουσιάστρια μια πρώινη εκπομπή, ο Κωνσταντίνο Πλεύρη απάντησε πω, αν τη αρέσει δεν με πειράζει, με την Τζόρτζια Σιάκαβαρα να συμπληρώνει, και ναι και όχι. Όπω έχουν γίνει τα πράγματα δεν με πολύ αντιπροσωπεύουν. Θα μπορούσα να με δω στην τηλεόραση αλλά εξαρτάται και από τους συνεργάτες όπως συμβαίνει και στο θέατρο. Είναι, κλείνοντα δεν απάντησε σχετικά με το γάμο τους. Το αν έγινε ο γάμος μας είναι κάτι προσωπικό και δεν θα το συζητήσουμε. Δεν δίνουμε σημασία στα αρνητικά σχόλια. Βγάζουν κακία και δεν μας ενδιαφέρει, κατέληξε στις δηλώσεις του με την Τζόρτζια Σιάκα Βαρά Κωνσταντίνος Πλεύρη.